Κύριε Νικολάου, Αλαβάνε, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την σημερινή συζήτηση στη Βουλή. Είχατε άλλα καθήκοντα. Νομίζω ότι τις Παρασκευές όμως δεν έχετε στις Βρυξέλλες. Παρακολούθησα τη συζήτηση στη Βουλή. Επίσης, παρακολούθησα και την εκπομπή σας από την αρχή. Άρα είμαι στο κλίμα. Ωραία. Οπότε, πείτε μας, άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα να, όπως συνηθίζει, να επικρίνει πολύ έντονα την κυβέρνηση και για τα μέτρα στήριξη τα οικονομικά και για την διαχείριση της πανδημίας και για την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την διαχρονική υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση. Μάλιστα έκανε και μία σύγκριση με τα Ραφάλ και είπε ότι ένα Ραφάλ θα... Αν δεν το παίρναμε, το ένα θα σήμαινε πολύ περισσότερες προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλετε να μας το εξηγήσετε? Φανταστείτε όλα αυτά τα οποία παίρνουμε. Εκεί κατέληξε, νομίζω, ο Γενικός Γραμματέας. Νομίζω ότι πριν αναφερθώ συγκεκριμένα σε μια σειρά από σχόλια και επιχειρήματα που ακούστηκαν στη συζήτηση, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, όπου μιλάμε για κλιμάκωση του δεύτερου κύματος και για πιθανότητα τρίτου κύματος, η κατάσταση στην Ευρώπη και συνολικά στον κόσμο συνεχίζει με τη διασπορά της πανδημίας, χρειάζεται, νομίζω, να κάνουμε μια ανασκόπηση συνολικά του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χειρίστηκε την πανδημία από την έναρξή της. Ο τρόπος στον οποίο επέλεξε η κυβέρνηση να τη χειριστεί ήταν προσανατολισμένος σε ένα και μόνο στόχο, στη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό φαίνεται από τα μέτρα που πήρε. Από το πολύ νωρίς lockdown της άνοιξης, έτσι ώστε υποτίθεται να πάμε σε μια ανοιχτή τουριστική περίοδο, από το γεγονός ότι την περίοδο του καλοκαιριού και λόγω της επιδημιολογικής εικόνας, αλλά πολύ περισσότερο γιατί δεν έγινε κανένας έλεγχος και στους τουρίστες οι οποίοι ήρθαν, είχαμε την έξαρση στη συνέχεια του δεύτερου κύματος, συνολικά δωράκια εκατομμυρίων ευρώ τα οποία μοιράστηκαν στους ομίλους και ταυτόχρονα για τους εργαζόμενους, σχεδόν σε όλους τους κλάδους, ένα μαύρο μέλλον, μια μαύρη πραγματικότητα με αναστολές, ανεργία που έχουν οδηγήσει, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν στην Ευρώπη, το εισόδημα των Ελλήνων εργαζομένων να έχει υποχωρήσει κατά 12% από την έναρξη της κρίσης και να έχει γιγαντωθεί η ανεργία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το να έρχεται σήμερα η κυβέρνηση με ένα αφήγημα ότι τα πάμε καλά, είναι ατυχές, αν δεν είναι και αποτρόπαιο, ακριβώς επειδή κάθε μέρα που περνάει στοιχίζει τη ζωή σε περίπου 40 συνανθρώπους μας. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να βγαίνει και να στηρίζει αυτή την επιχειρηματολογία με αυτόν τον τρόπο. Ούτε επίσης να τη στηρίζει λέγοντας ότι τα πηγαίναμε καλά, είχαμε καλά στοιχεία, τώρα έχουμε και το εμβόλιο. Γιατί το εμβόλιο δεν είναι μαγική λύση, όπως αποδεικνύουν και οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την ταχύτητα των εμβολιασμών, σε σχέση με τα δεδομένα τα επιστημονικά, τα οποία πρέπει να μελετηθούν. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς το εμβόλιο δεν είναι το πρόβλημα, υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα. Ποιο είναι αυτό το έλλειμμα? Πού είναι τα νοσοκομεία? Στελεχώθηκαν? Δόθηκε το απαραίτητο υλικό? Καλύπτονται οι ανάγκες? Μονιμοποιήθηκε το προσωπικό, το οποίο και από το διάστημα της πανδημίας και πριν παλεύει? Πού είναι η ΜΕΘ? Φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε από κυβερνητική πλευρά το αν περισσότερες ΜΕΘ σημαίνουν περισσότεροι θάνατοι ή πού γίνονται οι θάνατοι. Ενώ αφέθηκαν στις πλάτες των υγειονομικών να πάρθουν οι σκληρές αποφάσεις το ποιος τελικά θα μπει στις περιορισμένες ΜΕΘ που υπήρχαν, έτσι ώστε να έχει καλύτερη περίθαλψη. Πού είναι οι όροι και οι προποθέσεις, έτσι ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε σε ένα άνοιγμα των σχολείων και εμείς λέμε και των πανεπιστημίων, τα οποία είναι κλειστά εδώ και ένα χρόνο. Και δεν τα κλείνουν έκνομες πράξεις και καταληψίες και άλλα τέτοια φάνταστα τα οποία επικαλείται σήμερα η κυβέρνηση για να φέρει νομοσχέδιο και να συστήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία, καταστολή, παρακολούθηση μέσα στα πανεπιστήμια. Τα έχει κλείσει η κυβερνητική πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και του γεγονότος ότι δεν έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Άρα λοιπόν, εδώ πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε. Γίνεται, ενώ έχει αυτή την κατάσταση, να μειώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία? Είναι αυτό δυνατόν? Είναι δυνατόν να δαπανείς 4 δισεκατομμύρια το χρόνο για τις συμβατικές και μη υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ, στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς? Μάλιστα. Και τα λέω αυτά γιατί ανεξάρτητα από την αντιπαράθεση που γίνεται τύπης
μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Υπάρχουν κάποια κεντρικά στρατηγικά ζητήματα, στα οποία η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα και το ΚΙΝΑΛ πάνε παρέα. Κουβέντα δεν άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα των Ραφάλ, για παράδειγμα. Για μια άλλα, έβαλε για τα θέματα της σύμβασης. Ναι, αλλά τελικά στο διατάφτα είναι το θέμα πάντα σε αυτά τα ζητήματα. Σε μια τόσο τεταμένη περίοδο, δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι δεν χρειάζεται να εξοπλιστεί αμυντικά η χώρα? Όπως δείχνουν, κυρία Γιάμαλη, τα παραδείγματα που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, τα Ραφάλ τα οποία θα πάρεις, τα οποία θα περιπολούν πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο είναι ένα κατόρθωμα κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, και θα μειώνονται οι ενεργές ώρες πτήσης τους, όταν θα χρειαστεί πραγματικά για να υπερασπίσει τα ελληνικά σύνορα, θα είναι εδώ. Πάντως, οι συστοιχίες Patriot. Κυρία Λαβάνε, πάντως, αν μου επιτρέπετε, μία ερώτηση σχόλιο. Δεν ακούω ποιος είναι και δεν έχω Είναι ο κύριος Μανιάτης, είναι ο κύριος Δημήτρης Μανιάτης, ο πολύ καλός συνάδελφος. Ναι. Λοιπόν, επειδή ξέρετε πως παρακολουθώ τα του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με ένταση και σωστά κατά τη γνώμη μου, επισημαίνεται και με την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αλλά και συνολικά και από εσάς, ότι υπάρχει τουρκική προκλητικότητα. Το σημειώνετε δηλαδή αυτό, βεβαίως με όλη τη συνολική θέση σας, που είναι σεβαστή, για το ΝΑΤΟ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζετε όμως κι εσείς με αιχμή πια ότι υπάρχει αυτοτελώς τουρκική προκλητικότητα. Βεβαίως. Υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει ανάγκη αποτροπής. Ποιος την φουντώνει είναι το θέμα. Εντάξει, αλλά. Ποιος την φουντώνει, γιατί. Το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα, κυρία Λαβάνε. Άρα κάτι πρέπει να κάνεις κι εσύ. Ακούστε. Αν περιμένεις τα πάντα του άλλου, τι θα γίνει. Θα σας πω. Η θέση του ΚΚΕ είναι η μόνη θέση η οποία είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και των λαών της περιοχής. Όταν λέμε για απεμπλοκή από τα υπεριαλιστικά σχέδια και από τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς και τους πολέμους που αυτοί δημιουργούν. Αυτό δεν είναι ένα ξύλινο επιχείρημα. Είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή, τι μας λέει η κυβέρνηση σήμερα? Θα πάρουμε εμείς στρατιωτικό υλικό από τη Γαλλία, μια ανατοϊκή χώρα, για να είμαστε έτοιμοι στον πόλεμο που πιθανώς να γίνει στην αποτροπή ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, που είναι επίσης ανατοϊκή χώρα και η οποία μάλιστα αυτή την περίοδο βρίσκεται επικεφαλής της δύναμης υπερταχίας ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το οξύμορο του συλλογισμού που παρουσιάζει η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στα ζητήματα αυτά. Και για να κλείσω. Να κλείσετε, παρακαλώ, για να ακούσουμε και τον κύριο Μπούμπα. Ελάτε. Φαίνεται ότι. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Είπατε νωρίτερα. Προκαλεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι ο Εμίλιος ο Περδικάρης. Είπατε νωρίτερα ότι το θέμα είναι να μην προκαλεί. Θεωρείτε ότι η ελληνική πλευρά είναι αυτή που προκαλεί την ένταση? Εγώ δεν είπα να μην προκαλεί. Το θέμα είναι ποιος την φουντώνει την τουρκική προκλητικότητα. Αυτό ακριβώς. Η τουρκική προκλητικότητα φουντώνεται από το γεγονός ότι η Τουρκία, σαν στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, οι οποίοι θέλουν να θωρακίσουν την νοτιοανατολική πτέρυγα και να την τραβήξουν από την ρωσική επιρροή στην περιοχή, είναι έτοιμοι να υλοποιήσουν όλα τα αιτήματα. Άρα λοιπόν αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι φουτώνουν την τουρκική προκλητικότητα. Πώς να το πω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Σας ρώτησα γιατί ακούστηκε σαν να εννοείται ότι με την κίνηση που κάνει η ελληνική πλευρά να προμηθευτεί τα Ραφάλ, εκείνη φουντώνει αυτό. Γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν είπαμε αυτό. Ωραία. Είπαμε συγκεκριμένο πράγμα, είπα δηλαδή. Για να κλείσω, να προχωρήσω στο συλλογισμό. Φαίνεται και από την τοποθέτηση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας σήμερα εδώ, ότι η καταστολή και με τη λογική των προστήμων είναι το αναγκαίο συμπλήρωμα της αντιλαϊκής πολιτικής που ασκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί όλα τα ζητήματα, ό,τι προκύπτουν, τα λύνει με αυτόν τον τρόπο. Και αξιοποιεί το έπακρο της συνθήκης της πανδημίας, έτσι ώστε να εξαπολύσει μια βάρβαρη επίθεση, όχι μόνο στο φοιτητικό κίνημα, στα πανεπιστήμια με το τελευταίο νομοσχέδιο, αλλά και σε πράγματα τα οποία έρχονται στη συνέχεια, σε ένα ήδη καθημαγμένο λαό και τσαλαπατημένη εργατική τάξη στα όλο το διάστημα της πανδημίας, με αλλαγές στα εργατικά συνδικαλιστικά δικαιώματα. Κύριε Νικολάου, αλλά να κάνετε πολύ συνολική τοποθέτηση και πρέπει να ακούσουμε και τον κύριο Μπούμπα. Ελάτε. Τέλειωσα. Το βασικό είναι ότι έρχεται το δεκάωρο, έρχονται σαρωτικές αλλαγές, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, και ο ελληνικός λαός και εργατική τάξη πρέπει να είναι έτοιμοι, μάλιστα, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες,
Να μην τα αφήσουν να περάσει. Κύριε Νικολάου Αλαβάνε, προσπαθούσατε ώρα μου λένε να πείτε κάτι, δεν σας είχα στο πλάνο, οπότε δεν σας έδινα το λόγο. Ναι, και για μένα είναι δύσκολο να παρακολουθήσω τη συζήτηση, καθώς βλέπω μόνο τον εαυτό μου στην οθόνη του υπολογιστή. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Δεν θέλω να σχολιάσω το γαβγά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πριν από λίγο να βρεθεί Υπουργός Υγείας Κοινής Συνένεσης. Άρα δηλαδή υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσουν και στα ζητήματα της πανδημίας, σε βάρος βεβαίως της εργατικής τάξης και του λαού, ο οποίος είναι ο βασικός αποδείκτης και της υγειονομικής κατάστασης, για την οποία ευθύνονται και η τωρινή κυβέρνηση και οι προηγούμενοι. Γιατί και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν άνοιξε τα νοσοκομεία που κλείσανε η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και οι προηγούμενες. Να το θυμόμαστε αυτό. Αλλά να έρθω κατευθείαν στο προκείμενο. Σε σχέση με το εμβόλιο, να ενημερώσω τους τηλεθεατές και βεβαίως και τους συνομιλητές. Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ από τις 17 Νοέμβρη, από τις 15 Νοέμβρη, έχει κατέθεσε ένα συγκεκριμένο αίτημα. Το αίτημα αυτό είχε να κάνει με τη συμβάση που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις εταιρείες τις φαρμακευτικές, οι οποίες έκαναν την ανάπτυξη των εμβολίων για τον κορονοϊό, ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις, οι όροι και οι ρήτρες. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωράει σε αυτό, δίνει μόνο κατ' επιλογή των εταιριών τμήματα των συμβάσεων, δίνει, αν θέλετε, όθηση και υποδαβλίζει διάφορες αντεπιστημονικές θεωρίες σε σχέση και με τα εμβόλια και τον εμβολιασμό. Είναι δική της ευθύνη αυτό. Βεβαίως, χρειάζεται να κατακρίνουμε, γιατί ακούστηκε και στη συζήτηση, την απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το ότι δεν θα μπορέσει κάθε κράτος μέλος να προμηθευτεί αυτόνομα τα εμβόλια που χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτή η απόφαση είναι αυθαίρετη, δεν στηρίζεται πουθενά, δεν είναι αρμοδιότητα ενωσιακή, ευρωενωσιακή, οι όροι και οι προϋποθέσεις της υγείας και της πρόνοιας και της παροχής της μέσα στα κράτη-μέλη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι διπλά υπόλογη στον ελληνικό λαό. Και είναι διπλά υπόλογη γιατί? Από τη μία, γιατί αποδέχεται, στηρίζει και προωθεί όλα αυτά τα σχέδια τα οποία θέλουν το φάρμακο και το εμβόλιο να είναι εμπόρευμα το οποίο να έχει πληρωθεί πάρα πολύ ακριβά από το υστέρημα του ελληνικού και των άλλων ευρωπαϊκών λαών. Γιατί οι φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακευτικά μονοπωλία δεν έμπαιναν από την αρχή στην ανάπτυξη του εμβολίου. Γιατί ακριβώς επειδή είναι κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν τις δόσεις οι εργαζόμενοι και οι λαοί σε κάθε χώρα, δεν είχαν την απαιτούμενη κερδοφορία. Άρα έπρεπε να στηριχθεί πρώτα με χρήματα του ελληνικού και των υπόλοιπων λαών της Ευρώπης για να μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία να το αναπτύξουν. Και δεύτερον, είναι επίσης υπόλαγη γιατί δεν κάνει τα απαραίτητα έτσι ώστε να εξασφαλίσει δόσεις από όλα τα εμβόλια τα οποία είναι αποτελεσματικά και ασφαλή, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και όσο συνεχίζει, και εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να το πούμε, το βασικό πρόβλημα και το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, και εμπόδιο για τον εμβολιασμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες δόσεις και, εν πάση περιπτώσει, σε ένα χρόνο να ξεπεράσουμε και το πρόβλημα της πανδημίας, είναι ότι αποτελεί το αποτέλεσμα της έρευνας των φαρμακευτικών εταιριών ιδιοκτησία των εταιριών. Το φάρμακο είναι η ιδιοκτησία τους και αυτό δεν είναι ζήτημα το οποίο λύνεται με την εξαγορά μιας πατέντας. Μάλιστα. Λύνεται με το πραγματικά να μπορέσει, μιλώντας για την Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες, να κοινωνικοποιήσουν τα μέσα παραγωγή, να κοινωνικοποιήσουν τα αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο. Κυρία Γιάμαλη, γι' αυτό λέμε. Μια και είναι ο Ευρωβουλευτή, μπορώ να ρωτήσω κάτι στον Ευρωβουλευτή. Να εξασφαλίσει όλες τις δόσεις από όλα τα εμβόλια. Μέχρι τότε να κάνουμε διαδηλώσεις, να διασπείρουμε τον ιό. Κυρία Γιάμαλη, με ακούτε? Καταλαβαίνετε ότι η πραγματικότητα σας έχει ξεβράσει με αυτά που λέτε. Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Αλαβάνο, ήθελα κάτι. Ένα λεπτό όμως για να ακούμε κι εμείς. Κύριε Αλαβάνο, δράτουμε τις ευκαιρίες τώρα, καθώς είστε και στα έδρανα των Βρυξελών. Συζητιέται καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα χρηματοδότησης με βάση τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1986? Που το είχαμε συζητήσει και σε άλλη εκπομπή εδώ με την κυρία Γιάμαλη και τον κύριο Σουρμελίδη. Δηλαδή υπάρχουν άρθρα. Είναι ο κύριος Μπούμπας, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Υπάρχουν άρθρα
που σε περίπτωση παγκόσμιας απειλής, όπως είναι πανδημίες, αστεροειδείς, πυρηνικοί πόλεμοι, το έχουν προβλέψει από το 1986, που τίθενται αυτά τα άρθρα σε λειτουργία, συγκεκριμένα μπορεί να ψάξει κάποιος Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποθέτω ότι την απόφαση του 1986-34 χρόνια πριν δεν την έχει εύκαιρη ο κ. Λαβάνης. Όχι, απλά συζητιέται στην Ευρώπη αυτό για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν. Να σας πω από την πανδημία, γιατί έχει προβλεφθεί αυτό. Να σας πω ότι συζητήθηκε χτες στην Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Ζητημάτων. Ναι. Μάλιστα το ψήφισαν και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η δευτερογενής αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δηλαδή το πώς καλύτερα και με μεγαλύτερη ευκολία τα κοράκια των funds και των ιδιωτών θα μπορέσουν να βγάλουν στο σφυρί την πρώτη κατοικία. Εντολή θα ήταν και αυτή, κείμενο επιμόρφωση. Αυτό είναι αυτό το οποίο συζητείται αυτή την περίοδο μαζί με άλλη θεματολογία. Το οποίο είναι θέμα στο οποίο είναι άλλη. Κυρία Γιάμαλη, διαφημίζουν. Κλείνανε από την αρχή. Κύριε Νικολάου, Αλαβάνε, αστυνομία, οδός, δράση, πανεπιστημιακή αστυνομία. Τι λέτε. Πρώτον. Και θα είμαι σύντομο. Παρακαλώ πολύ. Για τα σχόλια, το ποιο μπορεί και ποιο είναι στα πανεπιστήμια κτλ. Καταρχά, ο εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάει στα πανεπιστήμια γιατί με ευθύνη της κυβέρνησής του και της σπουδαστικής της παράταξης, της ΔΑΠΝΟ του Φουκού, τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά εδώ και ένα χρόνο. Οι υπόλοιποι φοιτητές όμως που θέλουν να είναι φοιτητές, την οποία είστε απέναντι, που θέλουν να είναι φοιτητές, να ολοκληρώσει και κανένας άνθρωπος, κύριε Ρωμανέ. Σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Γιάννενα κάνανε μεγάλες καμπάνιες, ζητώντας ακριβώς να ανοίξουν τα πανεπιστήμια με όρους και προϋποθέσεις προστασίας, οι οποίοι υπάρχουν στα πανεπιστήμια και στα πανεπιστημιακά κτίρια. Και αυτό το οποίο δεν υπάρχει είναι προφανώς η βούληση της κυβέρνησης να το κάνει πράξη. Τώρα, είναι πανερό ένα πράγμα για την κυβέρνηση, μάλιστα την κυβέρνηση του νόμος και τάξη, όπως είπε ο εκπρόσωπος, όπως τη χαρακτήρισε ο εκπρόσωπός της, οι εργαζόμενοι, οι μαθητές, οι φοιτητές, όλοι εκείνοι οι οποίοι μέσα στο διάστημα της πανδημίας και της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης που ζούμε, όλοι εκείνοι δηλαδή που αγωνίζονται για τις σύγχρονες ανάγκες τους, είναι ο οργανωμένος εχθρός της. Άρα λοιπόν και η αστυνομία και οι δυνάμεις καταστολής έχουν συγκεκριμένο έργο να επιτελέσουν. Δεν σχεδιάζεται να επιτελέσουν το έργο της καταπολέμησης του εγκλήματος, το να πιάσω τους κακούς, να πιάσω κτλ. Αλλά προσανατολίζονται στο πώς να χτυπάνε εκείνους οι οποίοι σήμερα αγωνίζονται για τις σύγχρονες ανάγκες τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει. Μάλιστα. Και με αφορμή τη 17η Νοέμβρη και με αφορμή την 1η Μαΐα και με αφορμή την απεργία στις 26 Νοεμβρίου και συνολικότερα. Παρά το γεγονός ότι πραγματικά οι άνθρωποι που διαδηλώνουν παίρνουν υπόψη τους την πανδημία και το κάνουν αυτό με όλες τις απαραίτητες συνδίκες. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να πέσει στην παγίδα της Νέας Δημοκρατίας και όσων στηρίζουν αυτό τον τρόπο, την καταστολή σαν συμπλήρωμα της ανταλλαγής πολιτικής και να τα αντιμετωπίσουν με τους αγώνες τους στους δρόμους.